Φίλες και φίλοι του Action Sports, βρισκόμαστε στο κλειστό στάδιο Ελευθερίας, όπου σήμερα πραγματοποιείται η δεύτερη προπονητική διμερίδα του καράτε και η πρώτη της χρονιάς για το 2022. Μαζί μας έχουμε τη φιλοξενούμενο προπονήτρια, την Έλενα Χαντζηλιάδου, μαζί με τον χορηγό και υποστηρικτή και διοργανωτή αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαραλάμου. Σας καλωσορίζω. Έλενα μου, πες μας δύο λόγια. Ποιος ο σκοπός αυτής της επίσκεψης εδώ στην Κύπρο και τι προσπαθείς να κάνεις με τα παιδιά του καράτε? Βεβαίως. Με προσκάλεσε ο κύριος Κωνσταντίνος Χαραλάμπους, ο οποίος είναι και διαιτητής στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Καράτε, ο οποίος με την εταιρεία του CK Emerald Events και τη συνεργασία και με τη Robo Markets διοργανώνουν όλη αυτή την προσπάθεια με τα σεμινάρια, τα προπονητικά σεμινάρια καράτε, με σεμινάρια διατροφολογίας, σεμινάρια ψυχολογίας, αθλητικής ψυχολογίας, γυμναστικής. Υπάρχει δηλαδή ένα πακέτο ολοκληρωμένο, μια επαγγελματική προσπάθεια για να δώσουμε στους Κύπριους αθλητές του καράτε τη δυνατότητα της επιτυχίας σε υψηλές αγωνιστικές αποδόσεις. Στο εξωτερικό, μια διεθνή προσπάθεια. Εγώ προσωπικά είμαι εδώ πέρα για να προσφέρω τη γνώση μου όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι κατάφερα να αποκτήσω από τα 10 χρόνια επιτυχίας στον παγκόσμιο διεθνή χώρο. Θα προσπαθήσω να όσο γίνεται δυνατόν να ελαχιστοποιήσουμε τυχόν λάθη σε τεχνικό και στρατηγικό επίπεδο. Και με βάση το σημερινό καράτε που έχει γίνει πάρα πολύ αθλητικό και απαιτητικό, να προσπαθήσουμε να όσο γίνεται οι Κύπριοι αθλητές να ξεφύγουν, δηλαδή να φτάσουν στις μέγιστες αθλητικές αποδόσεις ώστε να ανταγωνιστούν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει ότι το κυπριακό καράτε έχει ανέβει. Υπάρχει μια αναβάθμιση, ακόμα και μέσω των τελευταίων αποτελεσμάτων των Κύπριων αθλητών. Πώς βλέπεις εσύ μέσω αυτού του σεμιναρίου την απόδοση των αθλητών και την προσαρμοστικότητα σε αυτά? Το κυπριακό καράτε έχει όντως ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υπάρχουν αθλητές που θέλουν πάρα πολύ, το θέλουν πραγματικά και το κυνηγάνε. Εγώ αυτό διακρίνω στους αθλητές. Είναι διψασμένοι για νίκη, έχουν μεγάλη θέληση, που αυτό είναι ουσιαστικά και το κλειδί της επιτυχίας για το καράτε. Αυτός που το θέλει πιο πολύ, πιστεύω, έρχεται πιο κοντά στη νίκη. Αλλά και το ταλέντο. Εγώ αναγνώρισα το ταλέντο που έχουν οι Κύπροι καρατέκα και είμαι σίγουρη πως όταν θα διορθώσουμε και θα ελαχιστοποιήσουμε αυτά τα λάθη που συμβαίνουν και θα προχωρήσουμε σε νέες στρατηγικές, θα καταφέρουμε αυτό που έχουμε στο πλάνο μας. Λοιπόν, σας ευχόμαστε καλή συνέχεια και επιτυχία στην προσπάθεια που καταβάλλετε. Να περάσουμε τώρα στο διοργανωτή και τον υποστηριχτή αυτής της προσπάθειας, τον κύριο Κωνσταντίνο Χαραλάμπους. Σε καλωσορίζουμε στην κουβέντα μας. Κωνσταντίνο, πες μας δύο λόγια για αυτή την προσπάθεια που αποσκοπεί και αυτή είναι η μεγάλη πρωτοβουλία που έχεις αναλάβει και στηρίζεις τα παιδιά του καράτε. Κοίταξε, η Κύπρος πάντα αντιμετώπιζε ότι είναι μια μικρή χώρα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει σε μεγάλα πρωταθλήματα και πρέπει να καταλάβουν όλοι η πολιτική που υπάρχει στον αθλητισμό, σε όλα. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τα επίπεδα που είμαστε παλιά και να μας αναγνωρίσουν σαν μια χώρα ισότιμη με μεγάλες χώρες όπως Γαλλία, Αμερική, Γερμανία. Τα καταφέραμε. Τώρα πάμε σε επαγγελματικό επίπεδο με τη βοήθεια επιστημονών στο θέμα αθλητισμού, με τους γυμναστές μας, τους αθλητικούς διατροφολόγους, αθλητικούς ψυχολόγους, πάει όλο ένα πακέτο. Με το πακέτο της διαιτησίας, που είναι ένα μεγάλο μέρος στον αθλητισμό του καράτε, και με την Έλενα, που η Έλενα είναι σημερινή παγκόσμια πρωταθλήτρια, με τεράστια εμπειρία,
με πολλά μετάλλια σε πανευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο, σε μεσογειακό. Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος να βάλει αυτό το λίγο σπρόξιμο που θέλουν οι αθλητές σήμερα σε θέματα στρατηγικής, σε λεπτομέρεια και να αγωνιστούν στα ίσα με έμπειρους αθλητές που είναι στην Ευρώπη και κάθε Σαββατοκύριακο παίζουν σε ένα πρωτάθλημα διπλανής χώρας. Κάτι που μπορεί ο Κύπρος να το έχει. Ήδη αρχίζαν να έρχονται αποτελέσματα. Ήδη φέτος έχουμε προαθλήτη την Ευρώπη και Κυπρέων. Κερδίσαμε μέσω για πρωταθλήματα με μεγάλες χώρες και βαλκανικά και όλα. Ο στόχος μας είναι αυτός και σιγά σιγά και στο παγκόσμιο που χτυπάμε 9 θέσεις, 7 θέσεις και σιγά σιγά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Φανταζόμαστε για να κάνετε αυτή την κίνηση και να στηρίξετε με αυτή την τεράστια αγάπη το άθλημα του καράτη και ειδικά τους αθλητές ότι έχετε δει κάτι σημαντικό σε αυτούς τους αθλητές και ότι πολύ κοντά είναι πάρα πολύ κοντά στους στόχους τους να τύχουν μιας διεθνής αναγνώρισης. Από ό,τι έχουμε υπόψη, αύριο συνεχίζεται η δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, κάτω στη Λεμεσό. Πες μας δύο λόγια συγκεκριμένα γι' αυτό. Κοίταξε, έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες και να μην ταλαιπωρούμε τους αθλητές. Πάντα η Έλενα έχουμε μαζί συμφωνήσει να έρχεται κάθε μήνα. Μία μέρα την κάνουμε στη Λευκοσία, την άλλη μέρα στη Λεμεσό. Και κάποιοι αθλητές έρχονται και στα δύο. Κάτι που θέλω να επισημάνω είναι ότι δεν είναι μόνο το τεχνικό επίπεδο και το αθλητικό που πρέπει να ανεβάσουμε. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν το οικονομικό. Που σαν μικρή Κύπρος, σε πολλά λίγα λεφτά πριν από εγώ. Τώρα έρχομαι εδώ εγώ να βοηθήσω σαν χορηγός μέσω της RoboMarket και της δικής μου εταιρείας, της CK Emerald, που με τις μεγάλες χορηγίες της RoboMarket τώρα είναι δυνατά όλα και βοηθάει γενικώς όχι μόνο το καράτε, αλλά όλες τις πολεμικές τέχνες. Δηλαδή, στη συνέχεια θα ακολουθήσει τον τζούτο. Ήδη με το ζιουζίτσου έχουμε βγάλει παγκοσμία προαθλήτρια, την Ελευθερία. Και θα γίνουν μεγάλα άλματα. Μεγάλα άλματα. Άρα τώρα έχουμε να ζηλέψουμε τίποτε από οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν και τα λεφτά και η θέληση από τους αθλητές και οι επιστήμονες να βοηθήσουν όλοι μας. Ελπίζω να έχουμε πιο μεγάλα αποτελέσματα. Αυτές είναι σημαντικές κινήσεις να γίνονται και στον αθλητισμό, ειδικότερα αυτές τις περιόδους στις οποίες περνούμε δύσκολα ο αθλητισμός μέσω πανδημίας. Υπολειτουργούν όλες οι πτυχές του αθλητισμού. Ακόμη και η στήριξη προς τους αθλητές έχει γίνει διπλό σκόπος για να πετύχουν οτιδήποτε. Σημαντική παρουσία παραγόντων στον αθλητικό χώρο, λόγω χάρη της εταιρείας, της γεια σας, ακόμα και του εκπρόσωπου του Isrobo Markets. Σημαντικές οι παρουσίες. Δεν μένει τίποτα άλλο να σας ευχούμε καλή επιτυχία στους στόχους σας και στις προσπάθειες που καταβάλλετε για την ανέλυξη του αθλητισμού εδώ στην Κύπρο. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.